Ήταν οι μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος ιδρυτές του πρώτου ασκηταριού. Η θαυμάσια διήγηση του βίου τους αναφέρει και το περίφημο αγίασμα, το νερό που ανέβλησε σε μια κόγχη του βράχου δίπλα στο ιερό σπήλαιο. Δίχως την επέμβαση της Παναγίας, το ασκητικό κέντρο δεν θα μπορούσε να ζήσει. Γι' αυτό το αγίασμα ανεβαίνουν μέχρι και σήμερα μωαμεθανοί χωρικοί των βουνών του Πόντου, όπως θα δείτε και στη συνέχεια της ταινίας μας. Καθουλό αέρα στο στόλ, την πιτάνα την ατρών, την πιτάνα την ατρών. Πριν ακόμα τέλνα το, εφτά να πάνε ένα σταυρόν. Μετά το 1071, οι καλυβίτες των σπηλαίων του όρους Μελά και οι πληθυσμοί της Άνω Ματσούκας και της Μεσοχαλδίας έζησαν με τους Σελτζούκους και τους Τουρκομάνους και τους Μογγόλους πρώτων πυλών. Ένοπλες ομάδες ληστών εισχωρούσαν στα Βυζαντινά εδάφη και ακολουθώντας τα δύσβατα ορεινά μονοπάτια απειλούσαν την περιοχή που φρουρούσε η Τραπεζούντα. Το 1222 ο Σελτζουκικός στρατός έφτασε μέχρι τα τείχη της πρωτεύουσας των Μεγαλοκομνηνών και όταν ο εχθρός υποχώρησε, οι αυτοκράτορες αναδιοργάνωσαν την άμυνα του βουνού, έκτισαν κάστρα και φρόντισαν να ενισχύσουν την ασκητική πολιτεία του όρους Μελά, ιδρύοντας ένα οργανωμένο μοναστικό κέντρο που θα έλεγχε τα εσωτερικά μονοπάτια προς την Κόρομνα και προς τον επόλεμο σύνορο. Γλοντανιά χορτοθερή, με φίλτσι με πήγα εκεί. Σπουδαίος δωρητής και προστάτης της Μονής υπήρξε ο λαμπρός εκείνος Αλέξιος ο Τρίτος, ο επιφανέστερος των Μεγαλοκομνηνών, που βασίλεψε από το 1349 έως το 1390. Ο Αλέξιος ανακαίνιξε το όρι Μελά ανάκτορων της Παναγίας, έκτισε τείχη, πύργους και κελιά, μεγάλωσε τον υπόσκαφο ναό, κάλυψε τους βράχους του σπηλαίου με αγιογραφίες και έγραψε στην θύρα «Κομνηνός, Αλέξιος εν Χριστώ σθένων, πιστός βασιλεύς τερός, ένδοξος, μέγας, αησέβαστος, ευσεβής αυτοκράτορ, πάσης ανατολίστε και Ιβηρίας». Τίτορ πέφηκε της Μονής ταύτης νέος. Άλλον τον αλεώ σας, ναι γκασταλελεώ σας. Να παγώ εχονιάτ, ψιμψιμαλοβεσιάτ, φαϊδά! Ορίζουμε τώρα το σκληρό δρόμο της εθνικής αυτογνωσίας.
Είναι νωρίς το πρωί μιας καλοκαιρινής ημέρας. Στάζουν δροσιά τα δέντρα, κλειστρούν τα φύλλα στο δασικό μονοπάτι. Και η βοή του ποταμιού Παναγία, που τρέχει στο βάθος του φαραγγιού και αντιλαλεί όσο ανεβαίνεις, είναι ο μοναδικός ήχος που σε συνδέει με το παρελθόν. Φεβρουάριος του 1923. Οι τελευταίοι μοναχοί εγκαταλείπουν μέσα στη νύχτα το μοναστήρι και φεύγουν για να σωθούν στην τραπεζούντα. Ο ιερός χώρος έγινε κλεισφύγετο των λαθρεμπόρων. Η πυρκαγιά του 1930 αποτέλειωσε το ιερόσυλο έργο των αρχαιοκαπήλων και των τυφορίχων. Πάνω από το κεφάλι μας κρέμεται ο τετραόροφος ξενώνας της Μονής. Θλίψεις γαρέχεις με σκέπινου κέκτημε, ουδέ που προσφύγω άθλιος, πάντοθε εμπολεγούμενος. Βλέπετε μπροστά σας το ιερότερο λείψανο της Ορθοδοξίας του Πόντου, την Ιερά Αυτοκρατορική, Πατριαρχική και Σταυροκυριακή Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Σουμελά. Και τραγώδη, μια σνάευτα, και τυπο.